Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση. Είναι ουσιαστικά μια συζήτηση την οποία διοργανώνουμε για τις μορφές που πήρε η ενημέρωση στα χρόνια της κατοχής. Είναι προφανώς ένα ενδιαφέρον ζήτημα από επιστημονική άποψη και από ιστορική και από πολιτική. Πάντα έχει ενδιαφέρον να μελετάμε τη συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους. Και ιδιαίτερα είναι ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος επικοινωνίας και στην περίπτωση κατοχής είναι αποκαλυπτικός όσον αφορά τις δομές εξουσίας που είχαν διαμορφωθεί, τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε αντικρουόμενες δυνάμεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές βέβαια των πολιτικών και κοινωνικών υποκειμένων. Για το σκοπό αυτό σκεφτήκαμε να αποφύγουμε την πεπατημένη μιας επαιτειακής εκδήλωσης. Προτιμήσαμε να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που μας προσφέρει η ιστορική έρευνα, αλλά και τα τεκμήρια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ως υπηρεσία. Κατά την άποψή μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια να προσεγγίζουμε το παρελθόν όχι για να επιβεβαιώσουμε τις δικές μας αναζητήσεις, τα ειδωλογήματά μας, αλλά να το δούμε θαραλέα και μάλιστα διαμέσου ειλικρίνειας, με γνώμονα την αλήθεια και τη γνώση. Και είναι γεγονός ότι παρά τη διαρκώς αυξανόμενη ιστοριογραφική παραγωγή και προσέγγιση σε όλες τις τέχνες και τις επιστήμες για την κατοχή, ο τύπος και η ενημέρωση ως ειδικά αντικείμενα μελέτης νομίζω ότι είναι παραμελημένα, αν και είναι ιδιαίτερα κομβικά. Εξαίρεση βέβαια σε αυτό που λέω αποτελεί η μελέτη του κυρίου Χερετάκη για το ραδιόφωνο που είναι σήμερα μαζί μας και για να μοιραστεί τα πορίσματα την έρευνά του. Συγκριτικά μιλώντας με τον τύπο, γνωρίζουμε περισσότερα μάλλον για τον αντιστασιακό τύπο, γεγονός το οποίο επίσης οφείλεται κατ' εξοχής ακούρασης προσπάθειας της κυρίας Ιωάννας Παπαθανασίου. Όμως αυτό που λέμε ο νόμιμος εντός αγωγικών τύπος είναι ίσως το λιγότερο διερευνημένο θέμα και για το λόγο αυτό το εμπιστευτήκαμε στον κύριο Τάσο Κωστόπουλο, βαθύ γνώστη του χώρου και της περίοδου. Είναι εδώ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους τρεις άξονες, τύπος, ενημέρωση, ραδιόφωνο, αντιστασιακός τύπος και αυτό που λέμε νόμιμος τύπος, θα προσεγγίσουμε σήμερα το πεδίο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Θέλω να πω κάτι για την υπηρεσία μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με αυτή την περίοδο. Από πέρσι επιδιώξαμε να συνεισφέρουμε έμπρακτα στη μνήμη της και όπως είπα αξιοποιήσαμε πηγές και τεκμήρια που διαθέτουμε. Μιλάω για το σπάνιο αρχείο των εφημερίδων που ευλαβικά φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη και ευχαριστώ πάρα πολύ τα στελέχη μας που ασχολούνται με αυτό, όπως και για τα τεκμήρια από το φωτογραφικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εδώ θέλω να επικροτήσω και την προσπάθεια της δραστηριότητας του Στέλιου του Κιμνονή. Μετά από χρόνια αδράνειας, αυτά τα τεκμήρια, αυτά τα αρχεία μας έδωσαν κάποιους θησαυρούς, τα οποία τα αξιοποιήσαμε με δύο βασικούς τρόπους. Το πρώτο είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ και το δεύτερο είναι μια φωτογραφική έκθεση. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μνήμη και μαρτυρίες 1940-1944» είναι διαθέσιμο στο site της υπηρεσίας, έχει ήδη χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο, διακινείται με επιτυχία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δε φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Πρόσωπα του πολέμου από την κατοχή στην απελευθέρωση» έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξεκίνησε την πορεία της στη Λισαβόνα και ήδη παρουσιάζεται σε εκθεσιακούς χώρους στη Νέα Υόρκη και στο Λουξεμβούργο και σύντομα θα ταξιδέψει στη Μόσχα. Θέλω να πω ότι σε όλες αυτές τις εκθέσεις οι υπεύθυνοι των γραφείων τύπου του εξωτερικού έχουν διασφαλίσει ότι θα τις επισκεφθούν και πάρα πολλά σχολεία. Άρα έχουμε εδώ μια ευτυχή συγκυρία να φιλοξενείται μια έκθεση φωτογραφίας η οποία δείχνει, αν θέλετε, το τραύμα αλλά και τη συμμετοχή με την ευρύτερη έννοια της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε δύο ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Αμερική. Έχουν νόημα και είναι χρήσιμα αυτά τα εγχειρήματα, νομίζω, ναι. Και νομίζω, ναι, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές τους, όπως είπα, είναι η ειλικρίνεια, είναι η αλήθεια και η γνώση. Και επιτρέψτε με εδώ να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική εμπειρία που είχα προ δύο εβδομάδων περίπου όταν εγκαινιάσαμε την αντίστοιχη έκθεση στο Λουξεμβούργο, στη Βίλα Παελή, εκεί όπου κάποτε βρίσκονταν η έδρα της Γκεστάμπο στο Λουξεμβούργο. Είχαμε ένα πολύ απαιτητικό κοινό, διπλωμάτες, επιστήμονες, στελέχη ευρωπαϊκών
υπηρεσιών και όμως σε επιμέρους συζητήσεις αυτό το απαιτητικό κοινό που προφανώς έχει γνώση και είναι ενήμερο για αυτό που συνέβη στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, απόρρισε και πολύ συχνά είχε το ερώτημα αν είναι αλήθεια ότι ζήσατε όλα αυτά τα οποία μαρτυρούν οι φωτογραφίες. Και επίσης ήταν ιδιαίτερα έτσι, συγκινητικό αυτό το οποίο μου μετέφεραν για τον πάνδημο ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ελλάδα, για την νικηφόρα προφανώς έκβαση του απέναντι στο στρατό του Μουσολίνη, ο οποίος, να θυμίσω, είναι και η πρώτη νίκη των συμμάχων ενάντια στον άξονα. Όλα αυτά δημιούργησαν μια αίσθηση, μεγάλη αίσθηση, όπως επίσης δημιούργησαν ο λοιμός, η φτώχεια και η ανέχεια που σημειώθηκε στην Ελλάδα, η έκτασή της και βέβαια η έκταση που είχε η λαϊκή κινητοποίηση σε τέτοιου είδους συνθήκες, η οποία οδήγησε βέβαια και στην ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που ο ελληνικός στρατός έδινε μάχες στη Βόρεια Αφρική και στην Ιταλία. Αντίστοιχα, βέβαια, συναισθήματα και εντύπωση προκάλεσαν και αναρρύθμιτες απώλειες, οι εκτελέσεις, οι σφαγές, τα ολοκαυτώματα ολόκληρων χωριών από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Και προφανώς, ίσως για μας αυτά να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά για πολλοί κόσμο στο εξωτερικό, πιστέψτε με, δεν είναι. Και επίσης, για όσους ιδιαίτερα έχουν ζήσει στο εξωτερικό, αυτό το συνέστημα είναι μοναδικό και είναι όμως ίδιο πάντα. Όταν βλέπουμε την ιστορία μας με τα μάτια των άλλων, τότε η ιστορία μας αποκτά ένα νέο περιεχόμενο. Γιατί τότε αντιλαμβανόμαστε εντονότερα τα μοναδικά χαρακτηριστικά της. Θέλω να το πω, ήταν ιδιαίτερη στιγμή όταν ένας παρευρισκόμενος μου είπε ότι πρέπει να αισθάνεστε πολύ υπερήφανος για την ιστορία σας και ιδιαίτερα για την ιστορία της διευρυμένης συμμετοχής του ελληνικού λαού στα γεγονότα και στην αντίσταση που επέδειξε. Νομίζω ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν έχει υποθεί από ξένα χείλη και το οποίο είναι κάτι το οποίο νομίζω εντυπωσιάζει ακόμη τους Ευρωπαίους το φρόνημα και διαπραγμάτευση αντίθεση που έδειξε ο ελληνικός λαός απέναντι στους ξένους κατακτητές. Και για μας, και εδώ κάπου θα κλείσω, έχει σημασία αυτό, διότι προφανώς ως υπηρεσία εργαζόμαστε, ένα μέρος της δουλειάς μας έχει να κάνει με την αλλαγή της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, μιας εικόνας που έχει τραυματιστεί βανάυσως από αυτό που έχει επισυμβεί από το 2010 και την κρίση την οικονομική. Και προφανώς, για να αλλάξουμε αυτή την εικόνα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα επιτεύγματα του παρόντος. Όμως, η αποκατάσταση της εικόνας που έχουν στο εξωτερικό για μας δεν περνά μόνο μέσα από το παρόν, περνάει μέσα και από το παρελθόν. Διότι το παρελθόν υπενθυμίζει το ποιοι είμαστε, ποια ήταν η συμβολή μας, τι έχουμε κάνει, πώς ανταποκριθήκαμε σε πολύ κομβικά χρονικά σημεία και σε περιόδους κρίσης. Υπό το πρίσμα αυτό, νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η μεγάλη περιουσία της χώρας, διακριτικό της πλεονέκτημα, είναι ο ίδιος ο λαός, η ιστορία του και αυτό το λαό οφείλουμε να τιμούμε. Θα σταματήσω εδώ και θα καλέσω το βήμα τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίων και Ενημέρωσης, τον Νίκο Παπά. Ευχαριστώ.